Φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία συνάντησή μας. Ο σεφ προτείνει για σήμερα ψαρόσουπα. Τα υλικά μας για να κάνουμε την ψαρόσουπα είναι ένας συνδυασμός μπακαλιάρου και κοκκινόψαρου, μπακαλιάρου και σκορπίνας. Θα βλέπετε εδώ πέρα έχω επιπλέον και μια ουρά. Αυτή είναι ουρά από μαγιάτικο ψάρι, είναι εντυπωσιακή ουρά, και ένα κεφάλι. Αυτά τα έχω περισσότερο για το ψάρι μαγιονέζα που θα κάνουμε και θα το στολίσουμε. Έχουμε εδώ λοιπόν μια κατσαρόλα με νερό που βράζει. Θα προσθέσουμε μια κουταλιά ελαιόλαδο. Άντε και λίγο ακόμα. Και θα τοποθετήσουμε τα ψάρια μας μέσα για να βράσουν. Σκορπίνα και ο μπακαλιάρος. Αυτά θα μας πάρουν περίπου 10 λεπτά στον βρασμό. Να προσθέσουμε βεβαίως και μια πρέζα αλάτι. Ώσπου να βράσουν τα ψάρια, εμείς θα ετοιμάσουμε το τι θα βάλουμε μέσα στη σούπα μας. Πατάτες, καρότα. Κόβουμε σε φετούλες. Και το σέλινο. Απαραίτητο το σέλινο. Γιατί το σέλινο δίνει αυτό το ξεχωριστό άρωμα και την ξεχωριστή γεύση σε πολλές σούπες, όπως είναι οι χορτόσουπες, οι κρεατόσουπες και τα λοιπά. Απαραίτητο υλικό. Με μία τρυπητή κουτάλα βγάζουμε τα κομμάτια του ψαριού. Και θα τα αφήσουμε περίπου 1/4 έτσι ανοιχτά να κρυώσουν για να μπορέσουμε μετά με τη μαγιονέζα μας να τα ανακατέψουμε. Ξέχασα βέβαια να σας πω ότι εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το ότι το ψάρι πρέπει να είναι πολύ καλά απολεπισμένο. Να το έχουμε καθαρίσει πολύ καλά από τα λέπια του και από τα χοντρά κόκαλα, έτσι ούτως ώστε να μην μας αφήσουν τέτοια πράγματα μέσα στη σούπα μας. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε παρά να βάλουμε σε αυτό το ωραίο ψαρόζουμο το οποίο έχουμε δημιουργήσει εδώ πέρα τα λαχανικά μας για να βράσουμε. Λοιπόν, η σούπα μας είναι έτοιμη. Θα την αυγοκόψουμε χτυπώντας ξεχωριστά τα ασπράδια και μάλιστα επίμονα για να δώσουν τον όγκο που χρειάζεται από το χτύπημα. Όταν τα ασπράδια θα φουσκώσουν, θα γίνουν αφράτα, τότε θα προσθέσουμε τους κρόκους του αυγού, γιατί άμα τα χτυπήσουμε μαζί το αποτέλεσμα είναι πολύ φτωχό κατόγκον και εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να πήξουμε τη σούπα μας με το αυγολέμονο, μη χρησιμοποιώντας κορνφλάουρα, αλεύρια και άλλα τέτοια. Προσθέτουμε τα αυγά. Θα βάλουμε το λεμόνι.
ανάλογα πόσο χυμό έχει και το λεμόνι μέσα του, αλλά και ανάλογα πόσο ξινή τη θέλουμε εμείς στη σούπα μας. Και θα αρχίσουμε να προσθέτουμε ζωμό μέσα στο αυγολέμονο, ανακατεύοντας συγχρόνως, γιατί αν θα βάλουμε το αυγολέμονο κατευθείαν στη ζεστή σούπα, τότε θα κόψει σιγά σιγά, το ζεσταίνουμε με το ζουμί. Είναι έτοιμο. Και τώρα μπορούμε να το ρίξουμε μέσα στη σούπα μας. Το αποτέλεσμα, αγαπητές κυρίες και κύριοι, είναι αυτό εδώ. Μία υπέροχη ψαρόσουπα με μπόλικα λαχανικά μέσα, βιταμίνες. Νοστιμότατε.